Ακούτε τα podcast του 902.gr Καταδικάζουμε την απαράδεκτη και επικίνδυνη απόφαση της κυβέρνησης να παραχωρήσει την 112 πτέρυγα μάχης της Ελευσίνας για αξιοποίηση από τον ΝΑΤΟ στους δολοφονικούς τους σχεδιασμούς και στο μακέλεσμα του Παλαιστινιακού λαού. Η απίστευτη σφαγή συνεχίζεται. Το αυτό έχει είναι... το και Πάνω από 2.360 είναι τα νεκρά παιδιά από τους βομβαρδισμούς του κράτους του Ισραήλ σύμφωνα με στοιχεία της UNICEF. Και εμείς τις τελευταίες μέρες έχουμε παρακολουθήσει και παρακολουθούμε ατελείωτες ώρες της πολεμοκάπηλης προπαγάνδας του Ισραήλ, της ελληνικής κυβέρνησης και των άλλων κομμάτων. Οι τοποθετήσει που ακούμε ή διαβάζουμε, είτε μιλάμε για δημοσιογράφου, είτε για ανταποκριτέ, είτε για υπουργού ή για στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ για του ΠΑΣΟΚ, ακόμα και τα όσα έχει πει το κόμμα Αδούριο ή προ τον Αζή ή Σπαρτιάτε, μοιάζουν σαν να τι έχει γράψει το ίδιο χέρι. Ή μήπω τα γράφει. Παρότι ξοδεύονται δισεκατομμύρια λέξει κάθε μέρα, υπάρχουν ορισμένε λέξει που δεν ακούγονται από κανέναν, ακόμα και όταν μιλάμε για την Παλαιστίνη, δηλαδή. Για ένα διεθνώ αναγνωρισμένο πρόβλημα κατοχή των εδαφών τη από το Ισραήλ. Α δούμε ορισμένα παραδείγματα. Την 5η-19 Οκτωβρίου βομβαρδίστηκε από το Ισραήλ το κτηριακό συγκρότημα του Αγίου Πορφυρίου στη Γάζα. Πρόκειται για έναν Ελληνορθόδοξο ναό που πήρε και αυτό μια γεύση από το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα. Σύμφωνα με μαρτυρίε, ο απολογισμό ήταν 18 νεκροί, ενώ σύμφωνα με άλλε μαρτυρίε, οι νεκροί ήταν 8. Το Υπουργείο Εξωτερικών τη Ελλάδα, με αφορμή αυτό το γεγονό, έβγαλε ανακοίνωση και προσέξτε τι έκανε βάφτισε το βομβαρδισμό του Ισραηλινού στρατού ως χτύπημα. Δηλαδή δεν κατήγγειλε ούτε καν το βομβαρδισμό ούτε αυτόν που τον διέπραξε. Απίθανο. Γιατί? Μα γιατί τον έκανε ο πολύτιμος σύμμαχος της χώρας, δηλαδή το κράτος δολοφόνος του Ισραήλ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ανέχτηκε την επιλεκτική αποσιώπηση εκ μέρου του Υπουργείου Εξωτερικών και σκέφτηκε σωστά να καταδικάσει την ανακοίνωση. Μόνο που κατάφερε και πάλι να βγάλει μια ανακοίνωση ξέπλυμα του Ισραήλ. Διαβάζουμε επιλέξη. Η προδιαγεγραμμένη αυτή τραγωδία, εννοεί τον Ισραηλινό βομβαρδισμό, αναδεικνύει για μία ακόμη φορά το αδιέξοδο και τον φαύλο κύκλο, στον οποίο οδηγούν επιχειρήσει, ακούστε, που αντιμετωπίζουν τι απόλυτα καταδικαστέ ενέργειε τη Χαμά, αφήνοντα πίσω νεκρού, αμάχου, καθώ και την επιτακτική ανάγκη για κατάπαυση πυρό για την οποία αγωνίζονται οι προοδευτικέ δυνάμει. Τι λέει αυτό σε απλά ελληνικά. Εντάξει, λιώστε τον Παλαιστινιακό λαό, αλλά όχι κι έτσι. <Κι> Αν μία λέξη έχει την τιμητική δια της απουσίας της από την ενημέρωση και τις πολιτικές τοποθετήσεις όλων των αστικών κομμάτων, είναι μία. Είναι η λέξη «κατοχή». Η λέξη δηλαδή που περιγράφει τον πυρήνα του προβλήματος του Παλαιστινιακού λαού, αφού εξαιτία της κατοχής ο Παλαιστινιακός λαός δεν έχει τη δική του πατρίδα. Εξαιτία της κατοχής δεν γίνεται πράξη η απόφαση του ΟΗΕ για ίδρυση ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτου στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Εξαιτία τη κατοχή, ο Παλαιστινιακό λαό ζει για δεκαετίε την καθημερινή εχμαλωσία του από το Ισραήλ, τι Ηνωμένε Πολιτείε, το ΝΑΤΟ ΝΑ και του συμμάχου του. Μάλιστα, φτάσαμε στο σημείο δημοσιογράφου τη κρατική τηλεόραση τη Ελλάδα και όχι του Ισραήλ, όταν ο εκπρόσωπο του Κουκουέ τον ρώτησε στον αέρα Μα δεν υπάρχει κατοχή. Να πει με αφοπλιστική ετοιμότητα. Δεν θα το λύσουμε τώρα το Παλαιστινιακό. Και η στιγμή και στην Είναι Είναι συνέπεια τη κατοχή όμω αυτέ οι εικόνε. Αυτό προσπαθώ να πω τόση ώρα. Συνέπεια λοιπόν, τη πολιτική του Ισραήλ. Από την ώρα τη Γάζα. Μα δεν πώς. υπάρχει κατοχή στην Παλαιστινιακή. Δεν το τώρα, δεν το λύσουμε το Παλαιστινιακό. Είναι απόλυτο. Τώρα θα περιοριστούμε στην ώρα τη Γάζα. Δεν θα μιλήσουμε για την Παλαιστινιακή. Άγνοια ή ασχετοσύνη. Τίποτα από τα δύο στη συγκεκριμένη περίπτωση. Είναι εξόφθαλμη παραχάραξη τη πραγματικότητα. Ναι λοιπόν. Τα Παλαιστινιακά εδάφη είναι υποκατοχή. Όπω και η Κύπρο είναι υποκατοχή και ορθά καταγγέλλεται ο κατακτητή, δηλαδή η Νατοϊκή Τουρκία. Όπω και η Ελλάδα υπήρξε υποτριπλή φασιστική κατοχή και απελευθερώθηκε με πολλέ μάχε, αγώνε, θυσίε και αίμα του ελληνικού λαού τη δεκαετία του 40. Βέβαια, η σκόπιμη παραχάραξη τη αλήθεια δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, ούτε αποτελεί πρωτοτυπία του συγκεκριμένου πολέμου. Άλλωστε, πολλοί χρήστε τι τελευταίε μέρε στα social media έχουν αναφερθεί στην περιβόητη περίπτωση του New York Times. Η εφημερίδα αυτή άλλαξε τρει φορέ μέσα σε μία ώρα τον τίτλο τη για να περιγράψει τον δολοφονικό Ισραηλινό βομβαρδισμό του νοσοκομείου στη Γάζα. Ο αρχικό τίτλο του New York Times ήταν Ισραηλινό χτύπημα σκοτώνει εκατοντάδε σε νοσοκομείο, αναφέρουν οι Παλαιστίνοι. Μετά προφανώ από τα ανάλογα τηλεφωνήματα, μέσα σε λίγη ώρα στον τίτλο έγιναν μερικέ αλλαγέ και τον έκαναν τουλάχιστον 500 νεκροί από χτύπημα σε νοσοκομείο στη Γάζα, αναφέρουν οι Παλαιστίνοι. Όμω φαίνεται πω και αυτό άφηνε κάποια περιθώρια για παρερμηνίε, οπότε λίγο αργότερα έγινε και άλλη αλλαγή στον τίτλο. Και η έκατσε το εξή. Τουλάχιστον 500 νεκροί από έκρηξη σε νοσοκομείο στη Γάζα, αναφέρουν οι Παλαιστίνοι. Καταλάβατε. Και κάπω έτσι, ο βομβαρδισμός των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στο νοσοκομείο στη Γάζα έγινε έκρηξη. Βέβαια, εδώ που τα λέμε, η λέξη έκρηξη τα πιάνει όλα. Είτε βομβαρδισμό του Ισραηλινού στρατού, είτε φιάλι γραερίου, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Έκρηξη. Αλλά α μην δίνουμε ιδέε, γιατί δεν αποκλείεται να το δούμε γι' αυτό. Κι αν αυτά γίνονται στο Αμέρικα, εδώ είχαμε σχεδόν την ίδια στιγμή με και Κασελάκη να επαναλαμβάνουν πω δεν ξέρουν ποιο βομβάρδισε το νοσοκομείο στη Γάζα, αλλά ξέρουν πω το κράτο κατακτητή, το Ισραήλ, έχει δικαίωμα στην αυτοάμυνα. Η αυτοάμυνα του κατακτητή σπουδαίε θέσει και σπουδαίε διαπιστώσει. Στην ίδια γραμμή και διάφορε προοδευτικέ εφημερίδε, όπω η Εφημερίδα των Συντακτών και η Αυγή, που συγκλονίστηκαν από τι φωτογραφίε τραυματισμένων παιδιών στο νοσοκομείο στη Γάζα, αλλά και αυτοί είχαν μια δυσκολία. Δεν ήξεραν ποιοι βομβάρδισαν τα παιδιά. Αναζητείτε ο ένοχο, έγραψαν. Προφανώ δεν έπιασαν τα ραντάρ τους ότι ο Ισραηλινός στρατός ανέβασε και κατέβασε πέντε διαφορετικές αναρτήσεις σε κάθε μία από τις οποίες προσπαθούσε να ρίξει την ευθύνη και σε κάποιον διαφορετικό πέρα ασφαλώς από τον ίδιο. Καρφώνονται κιόλα. Η ελληνική κυβέρνηση σέρνει τη χώρα στο σφαγείο του πολέμου. Η φρεγάτα που περιπολεί στα ανοιχτά της Γάζας φαίνεται πως είναι η κορυφή του παγόβουνου. Στη φρεγάτα και στην ασφικτικά γεμάτη βάση τη Σούδα προσθέθηκε πλέον και το στρατιωτικό αεροδρόμιο τη Ελευσίνα που θα γεμίσει και αυτό ασφικτικά με Αμερικάνικα πολεμικά αεροπλάνα μία ανάσα από την Αθήνα. Συμβατικέ υποχρεώσει, λέει η κυβέρνηση. Άχνα από τα κόμματα τη αντιπολίτευση, με εξαίρεση φυσικά το ΚΚΕ. Και που τα λέμε, τι να πούν. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ έχουν υπογράψει κάθε γραμμή από τι κατάπτυστε συμφωνίε τη Ελλάδα με τι Ηνωμένε Πολιτείε, που δίνουν το δικαίωμα η χώρα μα να μετατρέπεται σε χρόνο DT σε ορμητήριο πολέμων. Αυτό ακριβώ παρακολουθούμε σε ζωντανό χρόνο αυτή τη στιγμή. Τη χώρα μα να είναι ήδη ορμητήριο δύο πολέμων στην Ουκρανία και το Ισραήλ. <ΣΣΣΣ> Φυσικά, και οι λέξει εμπλοκή ή συμμετοχή τη Ελλάδα στον πόλεμο είναι και αυτέ λέξει που δεν λένε τα αστικά μέσα μαζική ενημέρωση. Γιατί αυτό επιβάλλουν τα συμφέροντα των αφεντικών του. Για την άρχουσα τάξη τη Ελλάδα, η συμμετοχή στον πόλεμο στο πλευρό του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών είναι μια ευκαιρία για να χωθούν σε μια νέα μπίζνα με τεράστια αλεία που θα βγουν μαχαίρια για το πώ αυτή θα μοιραστεί. Για τα κέρδη των λίγων αυτή τη χώρα, σέρνουν το λαό τη χώρα σε μεγάλου κινδύνου. Ανυπολόγιστου. Τη τιμητική του έχουν επίση τα δελτία ειδήσεων και τι τοποθετήσει τη κυβέρνηση και των άλλων κομμάτων οι άμαχοι, Τόση έγνοια μάλιστα που διαρκώ του επικαλείται ο Μητσοτάκη, ο Τσίπρα, ο Κασελάκη και διάφοροι άλλοι. Μόνο που και εδώ πίσω έχει αχλάδα την ουρά. Γιατί η προστασία των αμάχων που επικαλούνται όλοι αυτοί ουσιαστικά αξιοποιείται σαν το ανθρωπιστικό άλοθη για να ενταθεί η Ισραηλινή σφαγή σε βάρο των Παλαιστινίων τόσο στη Γάζα όσο και στη Δυτική Όχθη. Το Ισραήλ σκόπιμα, συστηματικά και για δεκαετίε, καθημερινά σκοτώνει και βομβαρδίζει αμάχου, νοσοκομεία, υποδομέ ακόμα και του ΟΗΕ με την ανοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ, τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των ελληνικών κυβερνήσεων. Βέβαια υπάρχουν και οι λέξει που όσο και αν δεν τι ακούμε από τα μέσα μαζική ενημέρωση, τι ακούμε κάθε μέρα πιο δυνατά στην πραγματική ζωή. Όπω Λευτεριά στην Παλαιστίνη. Αλληλεγγύη στο δίκαιο αγώνα του Παλαιστινιακού λαού. Τις ακούμε από Ισραηλινούς που αντιστέκονται και διαδηλώνουν ενάντια στον πόλεμο. Τις ακούμε στην Αθήνα, στην Ελευσίνα, τα Χανιά και τη Θεσσαλονίκη, αλλά και στο Όσλο, στους δρόμους της Γαλλίας και της Αγγλίας. Τις ακούμε και τις βλέπουμε σε πανό, στα γήπεδα από την Ευρώπη ως τη Λατινική Αμερική. Τις ακούμε από φοιτητέ της Αθήνας, αλλά και από φοιτητέ του Χάρβαρτ στις ΗΠΑ. Τι ακούμε από Ισραηλινού πολίτε των Ηνωμένων Πολιτειών που εισέβαλαν στο Καπιτόλιο εκφράζοντα την αντίθεσή του στη στήριξη του Μπάιντεν στην ακροδεξιά κυβέρνηση του Νετανιάχου. Τι ακούμε και τι λέμε κάθε μέρα με όλου του τρόπου, όσο και αν προσπαθούν να αντιθάψουν. Αλληλεγγύη στο λαό της Παλαιστίνης, ως τη Παλαιστίνη ω τη να ενημερώνεστε για κάθε νέο επεισόδιο, ακολουθήστε το κανάλι μας. Και μέχρι τότε, στο 902.gr και το ριζοσπάστη θα βρείτε τις πραγματικές ειδήσεις.